Χαίρετε. Σήμερα θα συζητήσουμε για μία πρωτοποριακή έκδοση για το ετυμολογικό λεξικό των νεοελληνικών οικονημίων. Είναι μαζί μας ο κύριος Χαράλαμπος Σημεωνίδης, φιλόλογος γλωσσολόγος στο Τμήμα Κλασσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Για να μάθουμε λοιπόν για αυτό το πρωτοποριακό λεξικό. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι ένα ετυμολογικό λεξικό είναι η ιστορία της προέλευσης των λέξεων μιας γλώσσας. Εξηγήστε μας όμως τι σημαίνει όρος οικονήμια και τι τοπονήμια. Πολύ ευχαριστώ. Τοπονήμια είναι γενικά τα ονόματα των τόπων, οποιοδήποτε τόπων. Δηλαδή είτε πρόκειται για πόλεις, χωριά, είτε για χωράφια, βουνά, ποταμούς, λαγκάδια κλπ. Τώρα τα οικονήμια είναι ακριβώς εξειδικευμένα, είναι τα ονόματα των τόπων που κατοικούνται. Δηλαδή οι πόλεις και τα χωριά υπάγονται στην κατηγορία των οικονημίων. Τώρα υπάρχουν και χωριά, των οποίων οι πληθυσμοί τα έχουν εγκαταλείψει, και εδώ είναι το πρόβλημα εάν αυτά θεωρούνται οικονήμια ή όχι. Εδώ μεσολάβησαν κάποια κριτήρια τα οποία έθεσα. Τελικά αποφάσισα να περιλάβω ονόματα χωριών που τουλάχιστον το καλοκαίρι συγκεντρώνουν τους παλιούς κατοίκους ή τουρίστες. Έτσι λόγω χάρη η Σαμαρίνα πάνω στα Κρεβενά θεωρείται από μένα οικονήμιο, αν και δεν κατοικείται το χειμώνα. Δεν ξέρω, τώρα τελευταία υπάρχουν μερικά σπίτια που κατοικούνται. Συνεπώς ο όρος είναι αυτός. Η οικονήμια λοιπόν είναι τα ονόματα των πόλεων και των χωριών. Τα ονόματα ποταμών, βουνών κλπ. Είναι απλώς τοπονήμια και γι' αυτά υπάρχουν ιδιαίτεροι όροι. Ας πούμε ποτάμια και λίμνες ονομάζονται υδρονήμια. Βουνά, βουναλάκια, λόφοι και τα λοιπά ονομάζονται ωραιονήμια και λοιπά και λοιπά. Γενικά, κυρία Θεοδωρίου, υπάρχει έτσι μεγάλη εξειδίκευση και στην περιοχή των τοπονημίων και των οικονημίων ακόμα. Θα θέλαμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή να μας πείτε πότε και πώς αποφασίσατε να γράψετε αυτό το ονοματολογικό λεξικό. Κοιτάξτε, η απόφαση ακριβώς δεν ήταν προσωπικά δική μου. Ένας από τους δασκάλους μου, ο Μακαρίτης, ο Νικόλαος Ανδριώτης, υπηρετούσε τότε νέος βέβαια στο Ίδρυμα Μανώλη Τριανταφυλλίδη. Λοιπόν, μου είπε, Χαράλαμπε, έχουμε ήδη ένα ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Λοιπόν, μας λείπει όμως ένα λεξικό των τοπονημίων και μου λέει αυτό θα το αναλάβεις εσύ. Γιατί εγώ, μου λέει, διότι και γνώση έχεις και γλώσσες κατέχεις και είσαι ο πιο κατάλληλος, μου λέει, να το αναλάβεις και να το τελειώσεις. Και πράγματι, τότε νέος πια ανέλαβα, μάλιστα ο δάσκαλος μου είχε δώσει τα πρώτα δελτία. Ξέρετε, εμείς οι παλιοί εργαζόμασταν και ένα μέρος του υλικού, του γλωσσικού, του λεξικού αυτού είναι γραμμένο σε δελτία. Εσείς βέβαια οι νέοι δεν ξέρετε τι σημαίνει δελτίο. Υπήρχαν και οι κατάλληλες δελτιοθήκες, δηλαδή μια κόλλα αναφοράς κοβόταν στα τέσσερα και έδινε τέσσερα δελτία. Πάνω στα δελτία αυτά σημειώναμε και τη βιβλιογραφία και την ερμηνεία και τα πάντα. Οπότε το υλικό ήταν γραμμένο πάνω σε δελτία. Ο δάσκαλός μου, ο Ανδριώτης, μάλιστα μου είχε δώσει 20-30-40 δελτία που είχε αυτός σημειώσει και μου λέει πάρ' τα και αυτά αφού το είχε προεξοφλήσει, αφού θα κάνεις τη δουλειά αυτή. Φυσικά τα δελτία αυτά είναι εκατομμύρια. Θέλω να πω ότι δεν θα σωζόμουν με 5-10 δελτία. Λοιπόν και έτσι το θεώρησε και υποχρέωσή μου στο δάσκαλο και ανέλαβα το λεξικό το οποίο, δόξα τω Θεώ, τα κατάφερα να αποπερατώσω έστω σε όρημη ηλικία, διότι όπως ξέρετε τα έργα τα μεγάλα, τα βαριά
συνήθως στην Ελλάδα αποτελματώνονται, δεν τελειώνουν. Δηλαδή πολλοί αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν κάτι, αλλά στο τέλος δεν τα καταφέρουν για πολλούς λόγους, δεν θα τους αναλύσω τώρα εδώ. Και βέβαια ένα τέτοιο έργο χρειάζεται και τις κατάλληλες επιστημονικές προϋποθέσεις. Αυτές είναι οι πιο σοβαρές, θα έλεγα. Σήμερα ο γλωσσολόγος γενικά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δουλεύει με μια, δύο, τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες και αυτό είναι αρκετό, κολλάει σε μια θεωρία. Μια τέτοια όμως δουλειά ενός τέτοιου λεξικού προϋποθέτει όχι μόνο γνώση καλή κάποιων ευρωπαϊκών γλωσσών, μιλάω τώρα για αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά κλπ, ισπανικά, αλλά θα πρέπει να ξέρει και μάλιστα σε υψηλό βαθμό και τις περιβάλλουσες βαλκανικές γλώσσες. Όταν λέω σε υψηλό βαθμό, εννοώ να μπαίνει και στις διαλέκτους. Δεν φτάνει να ξέρεις πέντε βουλγαρικά. Πρέπει να μπαίνει στις διαλέκτους βουλγαρικές ή τις τουρκικές κτλ. Λοιπόν, εγώ μια ζωή έχω ερευνήσει την περιοχή αυτή, τις διαλέκτους δηλαδή των περιβαλλουσών γλωσσών, της τουρκικής. Έχω χιλιάδες δελτία, της βουλγαρικής, της αλβανικής και της ρουμάνικης. Λοιπόν, και το να συγκεντρώνει κανείς όλη αυτή τη γνώση είναι πράγμα πολύ δύσκολο. Και αν ακόμα υποθέσουμε ότι υπάρχει τέτοιος άνθρωπος που πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, το επόμενο βήμα είναι η νευρική αντοχή. Ξέρετε, ένας επιστήμον που δουλεύει και με πολλές γλώσσες δεν αντέχει πια και μάλιστα στο πέρασμα του χρόνου. Θέλει πέραν του των γνώσεων των επιστημονικών και μια, τι να πω, αντοχή σωματική, πνευματική κτλ. Είστε εισηγητής στη βαλκανική γλωσσολογία. Στη βαλκανική γλωσσολογία την έχω εισαγάγει εγώ, βεβαίως. Στην Αυτό Ελλάδα, έγινε με πολλά μου δημοσιεύματα. Μάλιστα βρισκόμουν τότε στο εξωτερικό, στη Γερμανία. Και το διδακτορικό μου και η ηφηγεσία μου έχουν θέμα βαλκανολογικό. Και μάλιστα και οι δύο εργασίες έχουν βραβευτεί από ανάλογα επιστημονικά σωματεία. Πρέπει να σας πω κοντά στα άλλα ότι για τις σπουδές τις δικές μου, οι δικοί μου, ενώ από τα φοιτητικά μου χρόνια μέχρι, δεν έχουν δώσει δραχμή ακόμα. Δεν δώσανε τότε. Για το λεξικό αυτό θέλω να σας πω, ναι, τώρα. Ναι. Ένα τέτοιο έργο χρειάζεται μεγάλο, από ό,τι μας είπατε, μεγάλη χρονική περίοδο για να ολοκληρωθεί. Και φυσικά είναι μεν ελκυστικό το έργο του γλωσσολόγου, αλλά από ό,τι βλέπω είναι δύσκολο και επίπονο. Και σίγουρα θα αντιμετωπίσετε και κάποια προβλήματα. Σίγουρα τα προβλήματα, κυρίως όταν είναι κανείς διασφαλισμένος, πληρεί τις επιστημονικές προϋποθέσεις. Το επόμενο είναι το χρήμα το οικονομικό, δηλαδή η χρηματοδότηση. Διότι χρειάζεται κανείς, πέρα από τους υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ. Πρέπει να σας πω ότι έως ότου εκδοθεί το υλικό αυτό, πήγασαν από αυτό αρκετές εργασίες και βιβλία ακόμα. Λοιπόν, και χρειάζεται και κάποιο προσωπικό για να μου τακτοποιεί τα δελτία κλπ. Λοιπόν, το επόμενο πρόβλημα ήταν ακριβώς το οικονομικό. Στο θέμα αυτό πάλι τα καταφέραμε. Θυμάμαι κάθε φορά που είχα υποβάλει μια πρόταση για ενίσχυση οικονομική του λεξικού ή άλλων εργασιών μου, είχα μια προσφορά εκ μέρους και της ελληνικής πολιτείας και των ξένων των σωματείων της στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι δύο γερμανικές ακαδημίες ζήτησαν σε παλιά έτσι χρονολογία, γύρω στο 80, είχε ετοιμαστεί σχεδόν μισό το μισό έργο, ζήτησε να το εκδώσουν γερμανιστή. Επειδή συμβαίνει να έχω κάνει σπουδές στην Γερμανία και να έχω πάρει τίτλους εκεί, τους είπα όχι, λυπούμε πολύ, θα στα ελληνικά θα βγει πρώτα. Διότι θέλω να πω, έπρεπε και η ελληνική επιστήμη να παρουσιαστεί κάπως ευπρόσωπη. Αν έβγαινε στα γερμανικά θα λέγανε ωραία, ένας ξένος που ο οποίος έχει τραφή γερμανιστή εδώ μας δίνει ένα έργο. Εγώ ήθελα να προβληθεί και η ελληνική επιστήμη και το έκανα ακριβώς για να προβληθεί
η ελληνική γλωσσολογία στο εξωτερικό. Και τους είπα, φυσικά, αν θέλετε να το μεταφράσετε αργότερα, όταν εκδοθεί, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, εκεί σταματήσαμε. Η επιστημονική αυτή προσπάθεια, τι έχει ως τελικό σκοπό, την αναζήτηση της ρίζας των λέξεων και φυσικά ερευνείται τις μεταβολές τις οποίες έχουν υποστεί οι λέξεις. Για πείτε μου, ανοίγοντας ο αναγνώστης το λεξικό, τι εντοπίζει? Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδιαφέρει τον μέσο αναγνώστη έτσι που έχει βγάλει ένα γυμνάσιο. Δεν είναι ανάγκη να είναι φιλόλογος ή επιστήμον, διότι θα βρει εκεί το όνομα του χωριού από το οποίο κατάγεται, από το οποίο γεννήθηκε κλπ. Και μάλιστα πολλοί προβληματίζονται για το όνομα του χωριού τους. Αυτό πάντοτε συμβαίνει. Ξέρετε, και ο πιο απλός άνθρωπος που χρησιμοποιεί ένα λεξιλόγιο ελληνικό ή μια ξένη γλώσσα, πάντοτε εντάσσει τα πράγματα σε μια κατηγορία ετυμολογική. Δηλαδή υπάρχουν έτσι περιοχές ετυμολογικές όπου εντάσσει όλα τα ονόματα. Ας πούμε, αν πω τώρα πρόχειρα τη λέξη σχολείο, το σχολείο λοιπόν θα φέρει στη μνήμη μας το δάσκαλο, το μαθητή, τα μαθήματα του σχολείου κλπ. Θέλω να πω ότι είναι μια ολόκληρη αλυσίδα. Έτσι λοιπόν και ο απλός πολίτης που γίνεται σε ένα χωριό, τώρα πάμε εδώ γύρω στη Θεσσαλονίκη, ξέρω στα Μάργαρα λόγου χάρη, λοιπόν αυτός θα ανοίξει το λεξικό και θα δει ότι τα Μάργαρα, τα Νέα Μάργαρα είναι ένα παλιό τοπονύμιο της Ανατολικής Θράκης και πιθανότητα σημαίνει αγορά μπελιού. Φαίνεται, υπάρχουν πολλές έτσι ενδείξεις και πληροφορίες ότι εκεί πουλούνταν μέλι, οπότε κάτω από το Μάργαρα πρέπει να φανταστεί κανείς το μελαγορά. Καταλαβαίνετε ότι η σκέψη κανένας δεν πάει στην αγορά μελιού. Έχετε εδώ ένα άλλο παράδειγμα, είναι η Καλαμαριά. Έτσι, η Καλαμαριά είναι ένα τοπονύμιο, ή καλά για εμάς τους ειδικούς, πολύ γνωστό, αλλά κανείς καλαμαριώτης σήμερα δεν φαντάζεται το Καλαμαριά οφείλεται σε έναν βυζαντινό ναύσταθμο που συντηρούσε εδώ πέρα το κράτος, που προστάτευε βέβαια την θαλάσσια περιοχή της Χαλκιδικής, και το Καλαμαριά βγαίνει από το Σκάλας, η Σκάλα, ο ναύσταθμος αυτός ονομαζόταν Σκάλα. Λοιπόν, η έκφραση της Σκάλας η μεριά μας έδωσε το Σκαλαμαριά και από τη γενική της Σκάλας μεριάς βγήκε το Καλαμαριά. Έτσι λοιπόν το Καλαμαριά είναι η παλιά βυζαντινή έκφραση της Σκάλας Μεραία στα μεσαιωνικά. Σκάλας Μεριά. Τώρα λοιπόν οι πόλοι της Καλαμαριάς μπορεί να ξέρουν. Από που βέβαια. Όπως και η Σουρωτή βλέπω εδώ. Είναι η περιοχή. Η Σουρωτή είναι από το νερό της ονομάστηκε έτσι. Πράγματι το αρχαίο ρήμα Σιρώο. Εμείς λέμε Σουρώνο. Το Σουρώνο εμείς το χρησιμοποιούμε τώρα για τον Ντεκρή, ένας που σουρώνει το κρασί, το διηλίζει. Αυτό σημαίνει. Δεν λέμε για αυτό που πίνει πολύ ότι είναι Σουρωτή, το Σουρώνο κτλ. Η Σουρωτή λοιπόν είναι όνομα αρκετά παλιό και δηλώνει ακριβώς περιοχή που έχει νερό, διηλισμένο, κατακαθισμένο, ώστε να είναι καθαρό. Και πράγματι, μέχρι σήμερα, από το νερό της Σουρωτής, το ξέρετε, εξαγόταν παλιά και στο εξωτερικό, είναι ένα καθαρό, διηλισμένο νερό. Έχει σχέση λοιπόν με το αρχαίο Σιρώο, που σημαίνει σουρώνω, διηλίζω. Έχουν πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι ο κάθε ομιλητής της γλώσσας πρέπει να επιθυμεί να γνωρίζει από πού βγαίνουν οι λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί καθημερινά στην επικοινωνία του. Άρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλα τα επίπεδα των πολιτών. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι
στο κλασικό τμήμα της φιλολογίας για να ασχοληθεί. Απλώς και ο απλός πολίτης μπορεί να μάθει, όπως εδώ βλέπω, έχετε τον ομό Αττικής και λέτε Κινέτα. Έτσι, είναι Κινέτα, μια περιοχή. Είναι το λατινικό πινέτουμ που σημαίνει πευκόνας, όπου το που έχει γίνει κου, έτσι λοιπόν η Κινέτα είναι περιοχή με πεύκα. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί σήμερα, αν δεν είναι ειδικός. Πολλές φορές και οι λεγόμενοι ειδικοί δεν είναι καθόλου ειδικοί, τέλος πάντων. Στους ειδικούς υπάρχει επίσης μια διαβάθμιση, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ας πούμε τώρα η Καχάνε Λαουχάρινε, η Καχάνε, ο Ρενέ και ο Ανρί είναι. Η Ρενέ και ο Ανρί είναι ένα ζεύγος, έχουν πεθάνει τώρα και δύο νομίζω. Είναι ένα ζεύγος Αμερικανών γλωσσολόγων, πάρα πολύ σοβαρών, οι οποίοι ό,τι έχουν γράψει ελληνικό το έχουν γράψει ύστερα από πολλή περίσκεψη. Παρόλα αυτά, αυτοί οι πολλοί ειδικοί έκαναν λάθος στην περίπτωση της ερμηνείας του Πόρτο Ράφτη. Το Πόρτο Ράφτη που είναι στην Αττική, το ξέρετε, λέει, ερμηνεύτηκε από Έλληνες φυσικά παλιά, από ένα άγαλμα λέει, που βρέθηκε εκεί κοντά, στο Πόρτο Ράφτη, το οποίο λέει είχε την όψη ράπτου, δήθεν. Τώρα, φανταστείτε ένα άγαλμα να έχει την όψη, πώς θα καταλαβαίνω ότι ράφτης. Δεν του βρήκα βέβαια καμία μεζούρα στο σβέρκο. Το Πόρτο Ράφτη είναι απλώς αλβανικό. Λοιπόν, το ράφτη, το ράπ ράπι, είναι ο πλάτανος. Και το υποκοριστικό ράπ θι είναι το πλατανάκι. Το Πόρτο λοιπόν ράπ θι έγινε στο στόμα των Ελλήνων Πόρτο Ράφτη και σημαίνει πλατανάκια. Βέβαια τα πλατανάκια εκεί είναι σήμερα τεράστιοι πλάτανοι. Είχα βρεθεί εκεί τυχαία, όχι για να επιβιώσω αυτά που λέω στο Πόρτο Ράφτη με έναν φίλο. Και λέω εδώ πρέπει να βρούμε κάτι πλατανάκια. Τι πλατανάκια λέει, πλατανάρες. Λέω εντάξει, ξέρω τι. Τα πλατανάκια έγιναν τεράστια πλάτα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το έργο σας είναι μια περιπλάνηση μέσα στα ίχνη των μεταβολών που έχουν υποστεί όλες αυτές οι λέξεις. Τώρα, θα ήθελα να μου πείτε σχετικά με το λεξικό, για να είναι πιο κατανοητό και για να μπορέσει να προσελκύσει τον αναγνώστη. Πείτε μας, πέρα από την βιβλιογραφική ενημέρωση, τι άλλο, ποια προεργασία απαιτείται, με τι πρέπει να είναι εμπλουτισμένο? Ναι, θέλω να πω ότι έχει, εννοείται την πρακτική δουλειά που έχει προηγηθεί. Ναι, κοιτάξτε, προτού συγγραφεί ένα έργο είναι γνωστό ότι πρέπει να συγκεντρωθεί το υλικό. Στην περίπτωση των έργων των γλωσσικών πρέπει να συγκεντρωθεί ένα τεράστιο υλικό γλωσσολογικό. Λοιπόν, αυτή τη δουλειά την έχω κάνει επί χρόνια, παλιότερα και μαθητές μου, και συγκέντρωσα υλικό από όλη τη Μεσόγειο, δηλαδή από περιοχές όπου βρέθηκε η ελληνική φωνή και ονομάτισε κάποιους τόπους, ας πάρουμε τώρα τη Γαλλία, τη Νότια Γαλλία, όπου είναι η δική μας η Νίκαια κλπ, τη Βόρειο Αφρική, την Αίγυπτο, τη Μικρά Ασία, λοιπόν όλα αυτά τα ονόματα τόπων που ήταν ελληνικά ή φαίνονταν ότι είναι ελληνικά, όλα αυτά συγκεντρώθηκαν και είναι χιλιάδες. Θα μου πείτε τι θα χρειαζόμουν. Είναι ένα υλικό το οποίο όταν δεν έχεις υπόψη σου μπορείς να κάνεις λάθη. Δηλαδή μπορεί μια λεπτομέρεια που βρίσκω σε ένα τοπονύμιο πολύ μακριά από την Ελλάδα να με οδηγήσει σε μια σωστή λύση προκειμένου για τοπονύμιο ελλαδικό που βρίσκεται στην ελλαδική επικράτεια. Στην ελληνική επικράτεια. Ας πούμε, θυμάμαι ένας βούλγαρος πολύ καλός επιστήμον βρήκε ένα τοπονύμιο στην Βουλγαρία, πρόκειται για μια σκάλα η οποία ενώνει τη θάλασσα με την επιφάνεια της γης, καμιά 100 μέτρα. Και η σκάλα αυτή ονομάζεται Πετραχύλη. Ο άνθρωπος αυτός που ξέρει ελληνικά λέει Πετραχύλη είναι από την πέτρα και από το χείλη, το χείλος, το χείλη. Ενώ τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Δηλαδή
Το πετραχύλι αυτό είναι ακριβώς το πετραχύλι του Ποπά, το επιτραχύλιον δηλαδή. Θέλω να πω ότι ο Έλληνας που ονόμασε τη σκάλα αυτή πετραχύλι, το παρομοίωσε με το πετραχύλι του Παπά και το ονόμασε πετραχύλι. Δεν έχει σχέση ούτε με το πετραχύλι, είναι το επιτραχύλιον. Δεν έχει σχέση ούτε με το πέτρα, ούτε με το χείλος. Λοιπόν, τέτοιες λεπτομέρειες έπρεπε να μπουν, να συγκεντρωθούν στο υλικό. Μια άλλη περιοχή πέρα από τους τόπους είναι τα επώνυμα και τα βαφτιστικά ακόμα. Πολλά τοπονύμια βασίζονται σε είτε επώνυμα, είτε παρατσούκλια, είτε ακόμα και βαφτιστικά. Εδώ η συλλογή δική μου των επωνύμων και βαφτιστικών είναι ένα τεράστιο αρχείο που έχει μισό εκατομμύριο ονόματα. Το φαντάζεστε αυτό? Λοιπόν, από το μισό εκατομμύριο ονόματα αυτά έπρεπε να βγουν τα κατάλληλα για να συνδεθούν με τοπονύμια. Μιλάμε λέω για τώρα, ας πούμε, το Σκορτσανίτης. Ο Σκορτσανίτης είναι ένας πολύ ενδιαφέρον Έλληνας μπασκετμπολίστας, το ξέρετε, δεν βλέπετε, αν βλέπετε μπάσκετ. Ο Σκορτσανίτης είναι αυτός που κατάγεται από ένα χωριό εκεί στη Βιωτία, το χωριό λέγεται επίσημος Σχορέτσανα, και πολλοί το γράφουν Συγχωρέτσανα. Το συνδέουν με το συγχωρώ. Λοιπόν, ο Σχορτσανίτης είναι αυτός που κατάγεται από ένα χωριό Σχορέτσανα, το οποίο σημαίνει στα σλαβικά Συγχωρέτσανε, σημαίνει ξεροποταμίτες. Πράγματι, από το χωριό περνάει ποτάμι που είναι ξερό μέχρι σήμερα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η συγκέντρωση του υλικού αυτή ήταν αρκετά έτσι, κουραστική, αλλά απαραίτητη για να μπορεί κανείς μετά να πατήσει πάνω σε στέρεο έδαφος και να μπορέσει να ετοιμολογήσει τα σύγχρονα ονόματα των ελληνικών χωριών και των πολιτιών. Πρέπει να είναι έγκυρη η πληροφόρηση, γι' αυτό έχετε τόσες πολλές πηγές για αυτό το έργο. Θα ήθελα να μου πείτε, στη σελίδα 11 του λεξιλογίου σας γράφετε ότι τα εικονίμια κατά την ιστορική τους διαδρομή υφίστανται κάποιες φυσιολογικές μεταβολές, αλλά τώρα τα νεότερα χρόνια υφίστανται βίαιες μεταβολές. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει. Βεβαίως, η ερώτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πράγματι, όλα τα τοπονύμια, από προκειμένου για παλιά αρχαία, από τα κλασικά ακόμα χρόνια μέχρι σήμερα, υφίστανται διάφορες μεταβολές, οι οποίες είναι φυσιολογικές μες στη γλώσσα. Να σας θυμίσω ένα παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε το μεσαιωνικό πολύστηλον έξω από την Καβάλα. Πολύστηλον, μια περιοχή από ένα οίκημα που είχε πολλούς στήλους, κατάντησε σήμερα να λέγεται Μπουλούστρα. Το πολύστηλον έγινε τα πολύστηλα, θηλυκό ή πολύστηλα, στην πολύστηλα, στην πολούστρα, μπολούστρα. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτή είναι μια μεταβολή φυσιολογική που υφίσταται η γλώσσα, η οποία αλλάζει. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα όμως είναι η βία μεταβολή για την οποία μιλήσατε. Πράγματι, τα τοπονύμια υφίστανται κάποιες μεταβολές με επέμβαση κρατική. Ήδη μετά τη δημιουργία του Ελληνικού Βασιλείου, στα 1833, κυκλοφορεί μία εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών και λέει, τότε η Ελλάδα ήταν μικρή, λέει ότι από τα 5.000 ονόματα χωριών, τα 1.800 και τα λοιπά είναι, λέει, ξενικά και πρέπει να τα αλλάξουμε. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Ότι επεμβαίνει ο λόγιος, το κράτος, με διάφορες επιτροπές και αλλάζει τα ονόματα. Ας πούμε, οι Σπέτσες έγιναν Τυπάρινος. Το Αίγιο είναι παλιό όνομα. Η Καλαμάτα είναι το αρχαίο Καλάμε και τα λοιπά. Λοιπόν, επιβάλλονται με τη βία κάποια ονόματα, τα οποία όμως ονόματα οι εντόπιοι κάτοικοι δεν τα αποδέχονται.
Διότι αυτή είναι συνηθισμένη στο παλιό όνομα. Εδώ έχουμε δηλαδή την μετονομασία και τώρα δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Αυτό λέγεται μετονομασία. Την οποία όμως ο κόσμος δεν ακολουθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Το παράδειγμα των Σπετσών, να σας πω τώρα. Όταν λοιπόν οι Σπέτσες ονομάστηκαν Τυπάρινος, τότε λέει οι πρωτόγεροι του χωριού, μέσα στο οποίο ήταν και ο καπετάνιος ο Ανδρούτσος, δεν το έστερξαν, λέει, ότι είναι Τυπαρίνοι. Δεν τους άρεσε ο όρος Τυπάρινος και Τυπαρίνοι και ζήτησε να ονομάζονται πάλι Σπετσιώτες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό έγινε από τότε και εξακολούθησε να γίνεται επί σειράν ετών. Το αστείο όμως ήταν ότι στις επιτροπές του Υπουργείου Εσωτερικών δεν υπήρχαν, ιδίως στην εποχή εκείνη, ειδικοί άνθρωποι ώστε η μεταβολή του ονόματος, ο λεγόμενος εξελινισμός, να αποδίδει περίπου και τη σημασία του ξένου ονόματος. Λοιπόν, και στο θέμα αυτό έγιναν πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, άλλα λέει το ξένο όνομα, το βλέπει κανείς στο βιβλίο αυτό, και αλλιώς το αποδίδει το επίσημο κράτος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ έχει γίνει μια μεγάλη καταστροφή με μεγάλη ζημιά, στην οποία αντέδρασαν κάποιοι πολύ διάσημοι ονοματολόγοι, ας πούμε τώρα τον Μπιλιαράκη τον Αντώνη, ο οποίος είναι ένα σπουδαίο πρόσωπο, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί, λέει, το κράτος να αλλάζει τα ονόματα με τα οποία συνδέεται εξάλλου και η ιστορία του τόπου. Έτσι είναι, δεν πρέπει να αγνοούμε. Στο χάρι της Γραβιάς και λοιπά. Δεν μπορεί να το ονομάσεις. Να αγνοήσουμε, γιατί έχει για λόγους ιστορικούς. Και έλεγε τότε το Μπιλιαράκη, θυμάμαι, λέει, εάν τους ενοχλούν τα ονόματα αυτά, τότε λέει ας εργαστούν μεθοδικά οι νεοέλληνες, ας παραγάγουν νέα έργα όπως οι πρόγονοί τους και να αποδείξουν ότι είναι αντάξει απόγονοι των προγόνων τους, αλλά αλλαγή ονομάτων δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, πράγματι και στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλά ξένα ονόματα, λόγου χάρη αν πάμε στη Γερμανία πρόχειρα, όλη η Γερμανία, αλλά ιδιαίτερα η Ανατολική Γερμανία, έχει πάρα πολλά σλαβικά ονόματα. Ας πούμε το Βερολίνο είναι ξένο όνομα, η Δρέσδη ξένο όνομα, η Λειψία ξένο όνομα. Η Λειψία, Λάιψιχ, σημαίνει περιοχή με φλαμπουργές και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν τα ακούμπησαν τα ονόματα τους ξένοι, τα αφήσανε έτσι, διότι με αυτά συνδέεται ολόκληρη ιστορία και οι μνήμες των, δεν λέω των γεροντοτέρων, γενικά η παράδοση και η μνήμη η κοινωνική είναι συνδεδεμένη με τα ονόματα αυτά. Συνεπώς, τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια το μέτρο αυτό της μετονομασίας έχει κάπως έτσι σταματήσει, αλλά πάλι ξέρετε έχουν το δικαίωμα οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες να αλλάζουν ονόματα. Ο λαός όπως πάλι επιμένει, ας πούμε η Τσιμισκή πώς λέγεται σήμερα επίσημα. Μεγάλο Αλεξάνδρο, δεν τη λέει κανένας. Πάμε Τσιμισκή λέει. Και ούτω καθεξής. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ονόματα των χωριών. Ξέρω εγώ, ο Καλήφητος, ένα χωριό έξω από τη Δράμα, θυμάμαι τώρα. Οι πιο πολλοί το λένε ακόμα Ραβίκα. Ραβίκα στα σλαβικά σημαίνει επίπεδο χωριό και πράγματι είναι επίπεδο. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μια πρωτοτυπία του βιβλίου είναι ότι δεν περιορίζεται στα σύγχρονα ονόματα, πολλά από τα οποία είναι προϊόν μετονομασίας, αλλά έχει και τα παλιά ονόματα. Αυτό τι σημαίνει, ότι αναζητώντας κανείς την αρχή του σύγχρονου ονόματος, θα δει πώς ονομαζόταν παλιά και πότε έγινε αυτή η αλλαγή. Επίσης, τι σημαίνει το παλιό και τι σημαίνει το καινούριο. Και εκεί θα δείτε τις μεγάλες διαφορές. Άλλα λέει το παλιό και άλλα λέει το καινούριο. Έτσι, βλέπουμε πόσο δύσκολα μπορεί το καινούριο να επικαλύψει το παλιό όνομα. Υπάρχει κάποια αντίδραση, κάποια διαμαρτυρία από τον κόσμο. Κοιτάξτε, και ο κόσμος, ο φορέας των ονομάτων αυτό διαμαρτύρεται, αλλά και οι λόγοι οι ίδιοι το έχουν θέσει το θέμα από παλιά και είπαν ότι δεν επιτρέπεται, δεν είναι σωστό
να με το ονομάζομαι και μάλιστα με τρόπο αυθαίρετο. Σήμερα τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι καλύτερα, διότι ήδη έχει αναπτυχθεί και η βαλκανιολογία και θα μπορούσε το Υπουργείο, χρησιμοποιώντας κάποιους ειδικούς, όταν θέλει να αλλάξει κάποιο όνομα, να αποδώσει περίπου τη σημασία. Αν και αυτό δεν είναι νομίζω θεμητό, τα ονόματα από τη στιγμή που καθιερώνονται θα πρέπει να μένουν αναλύωτα. Δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με τους ονοματολόγους βέβαια. Τώρα, αλλιώς σκέφτεται το κράτος, αλλιώς σκέφτεται ο επιστήμονας. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν παρόμοια ονοματολογικά λεξικά σαν το δικό σας στην Ελλάδα ή και κάνετε και μια αναφορά ή και στο εξωτερικό? Κοιτάξτε, στο εξωτερικό δεν υπάρχουν. Δυστυχώς τέτοιο λεξικό δεν έχει. Δεν υπάρχει για καμιά ευρωπαϊκή γλώσσα. Υπάρχουν όμως παρόμοια, θα έλεγα, τοπικά, δηλαδή μπορεί να βρει κανείς, ξέρω εγώ, για την Ρινανία Βεσφαλία κάτι συγκεντρωτικό για μια περιοχή. Αλλά έτσι συνολικά για μια χώρα, ακόμα στην Ιταλία υπάρχουν κανένα δυο, τα οποία ακόμα είναι ελαττωματικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι του εύρους και της πυκνότητας του λεξικού αυτού δεν υπάρχουν παρόμοια, γιατί η ονοματολογία είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή, ξέρετε. Για να μπει κανείς πρέπει να έχει πολύ έτσι, όχι αυτοπεποίθηση, η οποία καμιά φορά μπορεί να είναι και λαθασμένη. Πρέπει αλλά να έχει ερευνητική εργατικότητα, διάθεση. Δουλειά, θέλει δουλειά. Ερευνητική διάθεση. Θέλω να πω ότι το έργο αυτό έχει βγει και από ένα σωρό σεμινάρια που έχω κάνει στο Πανεπιστήμιο. Εγώ είχα καθιερώσει, τώρα δεν διδάσκω στη Θεσσαλονίκη. Είμαι εμέριτος, διδάσκω στην Κύπρο. Στην Κύπρο είστε. Λοιπόν, ναι. Σε πολλά σεμινάρια είχα θέσει το θέμα της παράλληλης ονομασίας των πόλεων και χωριών της Ελλάδος με βαλκανικά τοπονύμια, καταλάβατε. Και η δουλειά αυτή είναι προϊόν πολλαπλής εξεργασίας. Δεν γράφεται αυτό, θέλω να πω, το έργο σε ένα-δύο χρόνια ή 5-10 χρόνια. Θέλει δουλειά, πάρα πολύ δουλειά. Για πείτε μας. Ευτυχώς όμως τα κατάφερα και το έβγαλα, διότι καθώς το έργο ήταν δύσκολο, τεράστιο και τα λοιπά, πάντως σκεφτόμουν και έλεγα το εσπάνον, ας αξιώσει ο Θεός, τουλάχιστον να το δω εκδομένο. Και δόξα τω Θεώ. Για πείτε μου, τι προβλέπετε τώρα για το μέλλον της ονοματολογικής λεξικογραφίας? Για πείτε μου, θα υπάρξουν συνεχιστές αυτού του έργου? Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Το πρόβλημα αυτό που με απασχολούσε πάντοτε, ευτυχώς όμως έχω αφήσει κάποιους διαδόχους, δηλαδή έχω κάποιους μαθητές, φιλολόγους, με διδακτορικά, με γλώσσες κλπ, οι οποίοι είναι εξετρελαμένοι με τα τοπονύμια. Ξέρετε, η ονοματολογία είναι μία τρέλα. Αν δείτε ονοματολόγους σε συνέδρια διεθνή να συζητούν τα προβλήματά τους, βλέπετε με τι μεράκι τα συζητάνε, με τι πάθος. Λοιπόν, πραγματικά η ονοματολογία είναι ένα πάθος και ευτυχώς έχω μερικούς μαθητές οι οποίοι είναι παθιασμένοι με την ονοματολογία. Δηλαδή να γυρνούν πόλεις και χωριά και βουνά και τα λοιπά επί μέρες, να συγκεντρώνουν υλικό κλπ. Λοιπόν, υπολογίζω σε αυτούς ότι θα μπορέσουν το έργο αυτό όχι να το επαναλάβουν αλλά να το διευρύνουν. Από ποια άποψη το λέω? Το έργο αυτό θα μπορούσε, αν είχε γραφτεί με κάποια έτσι άνεση, να είναι διπλάσιο και τριπλάσιο. Η μορφή αυτή είναι συμπτυγμένη. Καταλάβατε, ένα λήμα που θα μπορούσε να έχει 40 γραμμές, εδώ έχει 5 γραμμές, θέλω να πω. Συνεπώς, η ελάχιστη προσφορά των μαθητών μου στην περιοχή αυτή μπορεί να είναι αυτή. Το υλικό υπάρχει, μπόλικο, σε δελτιοθήκες ακόμα, αλλά και σε υπολογιστή. Μπορούν λοιπόν να το διευρύνουν και να έχουν και αυτοί τους δικούς τους μαθητές, ώστε η ονοματολογία να έχει ένα δρόμο στην Ελλάδα. Έχετε να συμπληρώσετε κάτι στην κουβέντα μας? Νομίζω ότι τα είπαμε πολύ ωραία. Όλα. Περίπου.
Το συγγραφικό αυτό εγχείρημα είναι ένα ταξίδι στις αλήθειες των λέξεων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Παρακαλώ, εγώ χαίρομαι πολύ που μου δόθηκε ευκαιρία στο κανάλι το δικό σας, το οποίο θεωρώ ένα από τα σοβαρότερα, να περάσω και να, όχι να διαφημίσω, να παρουσιάσω το λεξικό αυτό. Λοιπόν, είναι και για μένα πολύ μεγάλη τιμή να μιλώ από το κανάλι αυτό, το οποίο με ξέρει και από την Κύπρο, από ένα συνέδριο του Αγίου Νεοφύτου. Είναι η δεύτερη φορά που εμφανίζομαι στο δικό σας το κανάλι. Ευχαριστώ και όλους εσάς που επιλέγετε πάντα να μας παρακολουθείτε. Γεια σας.